Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα το φαινόμενο της υψηλής συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Σαρώνουν παράλληλα τη Βόρεια Κρήτη οι θυελλώδεις νοτιάδες, με την πυροσβεστική να δέχεται αρκετές κλίσεις λόγω της πτώσης αντικειμένων, πτώσης δέντρων, σπασίματα κλαδιών, ενώ φωτιά που ξέσπασε σε δασική και χορτολιβαδική έκταση στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, απείλησε και σπίτια. Στο σημείο επιχειρεί μέχρι αυτή την ώρα μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, με τη φωτιά ωστόσο, ως γνωρίζουμε, να είναι οριοθετημένη. Οι δυτικές και ανατολικές περιοχές των Χανίων, οι βόρειες περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λεσιθίου είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο από τους νότιους ανέμους. Προβλήματα εξαιτίας των ανέμων και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Από σήμερα το απόγευμα, ωστόσο, αναμένεται η σταδιακή εξασθένιση των ανέμων, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Τον ασκό του αιώλου άνοιξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, υλοποιώντας την απειλή του για τις εξαγωγές φυσικού αερίου της χώρας του προς τη Δύση. Σε μια κίνηση που ήδη προκαλεί σοβαρές αναταράξεις, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε το διάταγμα με βάση το οποίο οι ξένοι αγοραστές φυσικού αερίου θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια από σήμερα, 1η Απριλίου, και οι συμβάσεις θα διακόπτονται εφόσον δεν καταβάλλονται αυτές οι πληρωμές. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Ντμίτρη Μεντέντεφ, που προειδοποίησε ότι η χώρα του, μεγάλη εξαγωγός σιτηρών, ενδέχεται να περιορίσει τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων μόνο στα φιλικά κράτη. Ο Μεντβέντεφ, αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, είπε επίσης: «Θα παρέχουμε διατροφικά και γεωργικά προϊόντα στους φίλους μας. Ευτυχώς έχουμε πολλούς και δεν βρίσκονται στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική». Ήδη η Ρωσία παρέχει σιτηρά κυρίως στις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία είναι οι μεγάλοι ανταγωνιστές της στο εμπόριο σιτηρών. Προτεραιότητα αποτελεί η εγχώρια αγορά της Ρωσίας και ο έλεγχος τιμών σε αυτή. Η Ρωσία έχει επιβάλει ποσοστώσεις στις εξαγωγές σιτηρών και φόρους από το 2021, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τις εγχώριες τιμές τροφίμων. Οι εξαγωγές σιτηρών στους φίλους της Ρωσίας θα πληρώνονται τόσο σε ρούβλια όσο και στα εθνικά νομίσματα των χωρών, πρόσθεσε ο ίδιος. Στις πρώτες αντιδράσεις, Γερμανία και Γαλλία, που απέρριψαν την απόφαση της Ρωσίας ως απαράδεκτη παραβίαση των συμβολέων που έχουν υπογραφεί. Το Λονδίνο απέρριψε το ρωσικό τελεσίγραφο, με τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού να τονίζει ότι η Βρετανία παρακολουθεί τις επιπτώσεις που θα έχει στην ευρωπαϊκή αγορά η απέτηση της Μόσχας για πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστή την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποδεσμεύσει 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για τους επόμενους 6 μήνες από το στρατηγικό αποθεματικό πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Η Ιαπωνία θα αντιδράσει κατάλληλα στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, δηλώνει ο Υπουργός Βιομηχανίας της χώρας πριν από την προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη των κρατών μελών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας. Νέος γύρος συνομιλίων Μόσχας Κιέβου μέσω βιντεοκλήση σήμερα. Σύνοδος επίσης σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας στην προσπάθεια αποτροπής κινέζικης στήριξης στη Μόσχα. Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τα παιδιά του πολέμου στην Ουκρανία, κυρίως από την εμπορία και την εκμετάλλευση. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, σε ενημερωτικό του δελτίο, αναφέρει πως ο Ρωσικός στρατός έχει σκοπό να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να εδραιώσει την παρουσία του σε ανατολικούς και νότιους τομείς της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε πως η Μόσχα θέλει να οργανώσει ψευτοδημοψήφισμα στην περιφέρεια της Χερσόνας για να σχηματιστεί λαϊκή δημοκρατία όπως αυτές που είχαν ιδρυθεί στα εδάφη των αυτονομιστών. Η Μαριούπολη παραμένει αποκλεισμένη, καθώς η ρωσική πολιορκία δεν επιτρέπει σε κανένα να εισέλθει σε αυτήν ή να απομακρυνθεί, σύμφωνα με συνεργάτη του Δημάρχου της πόλης, στην Αζοφική θάλασσα.
Στο Μαξίμου πήγε σήμερα ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριούπολη, ο Μανώλης Ανδρουλάκης. Στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Πρωθυπουργό, εξετάστηκε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μαριούπολη και η κοινότητα ελληνικής καταγωγής που βρίσκεται στην περιοχή. Ενώ ο Γενικός Πρόξενος αναβέρθηκε και στα βιώματά του στην κατεστραμμένη πόλη. Συζητήθηκε επίσης ο σχεδιασμός για την ελληνική συνεισφορά στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολης μετά τη λήξη του πολέμου και για την ενίσχυση της ομογένειας. Ήδη άρχισε να επαναλειτουργεί το Γενικό Προξενείου της Ελλάδας στην Οδυσσό. Τρεις Έλληνες διπλωμάτες προτείνουν σχέδιο ειρήνης για διπλωματική αποκλιμάκωση, καθώς για πρώτη φορά μετά από χρόνια η Ευρώπη και ο κόσμος βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της πείνας και της πυρηνικής εξολόθρευσης, όπως είπε ο πρέσβης επιτιμή Λεωνίδας Χρυσανθακόπουλος, που υπογράφει το κείμενο, μαζί με τους τέους πρέσβεις Νίκου Κανέλο και Αλέξανδρο Κατράνη στον 984. Ζήτησε άμεσες διεθνείς πρωτοβουλίες σε δύο επίπεδα για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και έναρξη διπλωματικών πρωτοβουλειών για την υπογραφή συνθήκης ειρήνης. Χωρίς φρένα συνεχίζεται το ράλι του πληθωρισμού στη χώρα και συνολικά στην Ευρωζώνη. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Νομισματική Ένωση σκαρφάλωσε στο 7,5% το Μάρτι. Ο εναρμονισμένος δείκτης στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 8%. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 7,3% που αποτελεί υψηλό σχεδόν 30 ετών. Στην Ισπανία άγγιξε το 9,8%. Επίπεδο στο οποίο είχε αναβρεθεί από το Μάιο του 1985. Στη Γαλλία τον τρίτο μήνα του 2022 ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,1%. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προσαρμόζει τους στόχους του φετινού προϋπολογισμού στην Αθήνα, οι οποίοι θα αποτυπωθούν στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που θα κατατεθεί στην Κομισιόν στα τέλη Απριλίου. Εντός των επόμενων ημερών ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για το επίδομα καυσίμων. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ για το τρίμηνο Απρίλιο έως Ιούνιο. 6 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία της Κρήτης από τις επιπλοκές του κορονοϊού και 181 οι ασθενείς σήμερα στις κλινικές COVID όπως και στις ΜΕΘ. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλιών σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με 55 ασθενείς. Υψηλά παραμένουν τα κρούσματα με 21.099 νέες μολύνσεις χθες, εκ των οποίων 1.464 στην Κρήτη. Στα 176.000 τα ενεργά κρούσματα, δήλωσε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τέταρτου εμβολίου. Είπε ότι η Επιτροπή Εμβολιασμού έχει αρχίσει να συζητά το ζήτημα. Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα σημειώνει ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι γύρω μας, καθώς καταγράφονται καθημερινά πάνω από 500 εισαγωγές ασθενών με COVID-19. Για τα αντιϊκά φάρμακα είπε ότι έχουν μεγάλη ζήτηση, καθώς γίνονται περίπου 700 αιτήσεις την ημέρα και ότι η εκτίμηση είναι, παρότι τα στοιχεία είναι πρόωρα, πως ο χρήστης τους έχει, η χρήση τους μάλλον έχει αποτρέψει νοσηλίες. Παγκρίτια σύσκεψη των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων της Κρήτης σήμερα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 24ωρης απεργίας της 6ης Απριλίου. Στη ΔΕΗ στο Τσαλικάκι βρέθηκαν χθες τα εργατικά σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΕ σε μια διαμαρτυρία για την ακρίβεια. Συνάντηση στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της 6ης Απριλίου στο Ρέθυμνο είχαν και οι εκπρόσωποι των εργατικών κέντρων της Κρήτης. Ο Γιώργος Λιμπινάκης είναι ο νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης από την Διεύθυνση Αστυνομίας Χενίων. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο 61χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ασέλγων πράξεων σε βάρος δύο ενήλικων κοριτσιών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Ο συλληφθής, ο οποίος προέρχεται από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας των παιδιών, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μετά την σε βάρος του άσκηση κακουργηματικών διώξεων, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια την Δευτέρα προκειμένου να απολογηθεί. 45χρονος φέρεται να εξαπατήθηκε διαδικτυακά από αγνώστους και να έχασε 40.000 ευρώ στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το neakriti.gr, αγνώστοι επικοινώνησαν με τον άνδρα μέσω Viber, ισχυριζόμενοι ότι είναι επενδυτές. Λένε οι πληροφορίες ότι φέρονται να του υποσχέθηκαν ότι θα αποκομίσει μεγάλα κέρδη. Ο 45χρονος κατέθεσε σε δύο δόσεις συνολικά 43.000 ευρώ, αρχικά 13.000, έπειτα 29.000, αλλά διαπίστωσε ότι τελικά έπεσε θύμα απάτης και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.
Συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την Πολιτική Άμυνα Κύπρου και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ελλάδας και Κύπρου στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών σήμερα. Η νέα συνάντηση γίνεται στο Ηράκλειο. Σε διαμαρτυρία σχετικά με τον αυξημένο φόρτο ύλης που αναθέτει το Υπουργείο Παιδείας στα Γενικά Λυκεία, προέβη ο Σύλλογος Καθηγητών του 7ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με μια επιστολή ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στη μείωση αναδιάρθρωση της ύλης για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη τάξη Λυκείου. Μέσω τροπολογίας η κυβέρνηση δίνει νέα αναστολή στην εκτέλεση των πρωτοκολλών κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων σε παραλιακές περιοχές έως 31 Οκτωβρίου. Η λόγη που επικαλείται αιτιολογικά του κυβερνητικού επιτελείου είναι η ανάγκη μη διατάραξης της οικονομικής τουριστικής δραστηριότητας κατά τη φετινή περίοδο, μιας και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αφορούν σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, αμυγός τουριστικές, είτε πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες και καταλήματα, είτε για επιχειρήσεις εστίαστης. Στη Βουλή από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, η επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την έγκριση των προτάσεων των Δήμων της Κρήτης αναφορικά με τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών και δημόσιων κτηρίων. Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 νέων ανέργων έως 29 ετών, 100% επιδοτούμενο από τον οργανισμό και με αποζημίωση διάρκειας 7 μηνών, ίση για κάθε μήνα με τον κατώτατο μισθό για τους ωφελούμενους, εξήγηλε ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Προανήγγειλε παράλληλα ενίσχυση των κινήτρων του προγράμματος πρώτο ένσημο του Υπουργείου Εργασίας, που τρέχει από τις αρχές του έτους. Απευθύνεται σε νέους 18 έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, ώστε η επιδότηση που προβλέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή του νέου προγράμματος του ΟΟΑΕΔ. Οι αλλαγές στο πρώτο ένσημο θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα οδηγήσουν σε σημαντική ενδυνάμωση των κινήτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει επιδότηση 1.200 ευρώ για 6 μήνες, που κατανέμεται ισόπουσα μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, για κάθε νέα θέση με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Η εξειδίκευση των ρυθμίσεων για το πρώτο ένσημο θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση ώστε να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα ένταξης των οφειλών τους προς ασφαλιστικά ταμεία και φορολογική διοίκηση σε ευνοϊκή ρύθμιση 120 δόσεων. Με κούρεμα των οφειλών της πανδημίας προχώρησαν 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σοκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας ερώτηση προς τους υπουργούς οικονομικών, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Η ακρίβεια φέρεται να βάζει ξανά στο παιχνίδι τη Μαρί Λεπέν στη Γαλλία. Με τιμή βενζίνης κοντά στο 1 ευρώ στο Ισκονσίν των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ιδιοκτήτες τριών γειτονικών πρατηρίων καυσίμων μηνύθηκαν μεταξύ τους, καθώς ο ένας από αυτούς πουλούσε καύσιμα σε κάτω από την τιμή κόστους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πρατηριούχοι ζητούν από την εταιρεία που αντιπροσωπεύει ο συνάδελφός τους 80.000 δολάρια έκαστος βασισμένοι στο νόμο που απαγορεύει την πώληση αγαθών κάτω του κόστους. Με απόφαση Ντράγκη έληξε τα μεσάνυχτα η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί στην Ιταλία 31 Ιανουαρίου 2020 εξαιτίας του κορονοϊού. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Πρώτον πυλώνει η επανεκκίνηση της δράσης στη Super League. Στο παιχνίδι του Όφη κόντρα στη Λαμία, διαιτητής ορίστηκε ο Μανούχος, ξένοι διαιτητές στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αρνητική απάντηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ στο αίτημα των ΠΑΕ της Super League 1 και 2 για παράταση ενός μήνα στην τακτοποίηση οφειλών. Τη Δευτέρα 4 Απριλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση του Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ στον Κρουσόνα. Στα δύο ωράκια διεξάγεται από σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζιουζίτσου κάτω των 16-18-21 με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου. Μετέχουν 750 αθλητές-αθλήτριες από 26 κράτη, 130 προπονητές και 50 διεθνείς διαιτητές. Με νίκη 87-86 επί της Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε το ΟΑΚΑ στη φετινή Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. 9.84. Ο καιρός.
Νεφελώδης ο καιρός, έντονη συγκέντρωση της σκόνης, ισχυροί οι νότιοι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη έως τους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.